Λοιπόν, ακριβώς όμως έτσι είναι. Προηγουμένως, αυτό το οποίο λέγαμε σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο ο κόσμος μιλάει, γράφει, τοποθετείται και το κατά πόσο βρίσκεις χρόνο, αν και εφόσον όντως αυτό το οποίο βιώνεις, το πένθος, έτσι, είναι τόσο βαρύ, γιατί είναι σοβαρότατο, σου επιτρέπει να έχεις χρόνο για να απαντήσεις και να μπεις, να εμπλακείς σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και απαντήσεων. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Ότι προκύπτει και αυτή τη φορά μέσα από μία σειρά απαντήσεων της κατηγορουμένης, της Ρούλας Πισπυρίγκου, στο Facebook και με σχόλια ανθρώπων, ειδικά την ημέρα της κηδείας της Τζορτζίνας, κάτι που μας σοκάρει. Αυτά και άλλα πολλά τα οποία μας προβληματίζουν σε ανθρώπινο επίπεδο και από τη δική της επιστημονική έτσι, ματιά, θα έχουμε τη δυνατότητα με την κυρία Τένια Μακρύ να συζητήσουμε, να μας πει την άποψή της και να την ευχαριστήσουμε για τη στοική υπομονή με την οποία μας περιμένει πολλή ώρα τώρα. Κυρία Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Μαλέσκου. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελα μαζί να δούμε πρώτα τις κάρτες αυτές με τα σχόλια και τις απαντήσεις της κατηγορουμένης και στη συνέχεια να απευθύνουμε τα ερωτήματά μας στην κυρία Μακρύ. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα flamis.gr ήταν το φως της δημοσιότητας κάποιες αναρτήσεις που είχε κάνει η Ρούλα Πισπυρίγκου και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα μου, την ημέρα της κηδείας της Τζορτζίνας. Τρομερό αυτό. Λογομαχώντας, θα έλεγα εγώ, με κάποιες γυναίκες που ουσιαστικά έλεγαν ότι είναι τραγική η κατάσταση. Θέλετε να πάμε να ξεκινήσουμε? Βέβαια. Λοιπόν, στην πρώτη κάρτα θα δούμε ότι αναφέρει μια κυρία ότι είναι τραγικό και βαθύτατα συλληπιτήρια από καρδιάς και κάτι λέει δεν μου κάθεται καλά, λέει η κυρία αυτή. Λέει λοιπόν, απαντάει η Ρούλα Πισπυρίγκου και λέει: εσένα που δεν σου κάθεται καλά, πήγαινε να βρεις το γονίδιο που μας έκανε όλο αυτό και έλα να το πεις και σε εμάς, γιατί λέει οι επιστήμονες ακόμα το ψάχνουν. Εδώ λοιπόν έχει ξεκινήσει η συζήτηση την ημέρα της κηδείας της Τζορτζίνας να αναφέρεται σε αυτό το γονίδιο, το γονιδιακό έλεγχο τέλος πάντων. Μετά από κάτω μια άλλη κυρία της απαντά ότι τι τους δημιούργησε οξύτατη λευχαιμία στην περίπτωση της Μαλένας, πώς είναι δυνατόν και στο 9χρονο παιδί αναρωτιέται αυτή η κυρία. Και έρχεται η απάντηση λοιπόν από τη Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία αναφέρει ότι η λευχαιμία είχε το πρώτο παιδάκι, το δεύτερο είχε αγενεσία βλεφοκόμβου εκγενετής, αν το λέω και σωστά, και η Τζορτζίνα είχε επιπλοκή στο οξυγόνο της. Να ερωτήσω μια σημαντική λεπτομέρεια. Ναι. Οι απαντήσεις της μητέρας δίνονται κατόπιν όπως λέμε, την είχαν επισημάνει ή μήπως η ίδια είχε το ενδιαφέρον να εντοπίσει τι γράφεται, αν γνωρίζουμε και αν προκύπτει. Και αυτό θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει. Έχει σημασία. Γιατί όταν ξέρουμε στα social media σε επισημαίνουν, ειδικά αν δεν έχεις τόσο μεγάλους φίλους, ας πούμε, το κοινό που σε ακολουθεί, είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσεις. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι ασχολείσαι και τα βλέπεις. Σε μερικά είναι κατόπιν tag. Okay. Να ξέρετε. Κάποια άλλα σχόλια είναι από μόνο τους, χωρίς να υπάρχει κάτι. Έτσι ξεκίνησε η κοινή γνώμη να δείχνει την αναστάτωσή της. Να τελειώσουμε την κάρτα. Τρία διαφορετικά πράγματα που όμως συσχετίζονται, λέει η Ρούλα Πισπυρίγκου, και επιμένει γονιδιακά. Ποιο γονίδιο είναι, δεν έχει βρεθεί ακόμα, σπάνιο. Και επειδή πολλοί, λέει, θα πούν, γιατί ασχολούμαι με το Facebook αυτές τις στιγμές, πρώτον, λέει, δεν μου έμεινε κάτι άλλο και δεύτερον, δεν θέλω να σπηλώνεται η μνήμη των παιδιών μου με υποθέσεις. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ο φίλος το έχει πει ότι γονιδιακό δεν είναι. Εδώ, ο μάνας αποκάλυψε. Ενώ εδώ η Ρούλα μας λέει το αντίθετο. Κάναμε ολόκληρη κουβέντα για το κομμάτι το γονιδιακό έλεγχο, κάτι που το επικαλούνταν και οι ίδιοι πολλές φορές. Πάλι και αυτό λίγο μετά το τέλος της, την μέρα της κηδείας, πάλι επαναλαμβάνει το κομμάτι το γονιδιακό η Ρούλα Πισπυρίγκου. Ως πιθανή αιτία. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μακρύ, όχι ακριβώς για να μας σχολιάσει τις απαντήσεις και γενικότερα τη στιχομηθεία αυτή την οποία παρακολουθούσαμε αποσπασματικά, κυρίως όμως να μας απαντήσει αν κυρία Μακρύ μέσα από τη δική σας εμπειρία και τη ματιά σας, πιστεύετε ότι είναι κάτι φυσιολογικό ή κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει μία μάνα να πενθεί και μάλιστα σε μία κομβική στιγμή, λίγο πριν την κηδεία της κορούλας της, και να έχει την δύναμη, το χρόνο, τη διάθεση, έστω και σαν αποκούμπι, να ασχοληθεί με τα social media και να απαντήσει κιόλας? Κυρία Μαλέσκου, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο άνθρωπος αυτός χαρακτηρίζεται, αν το θέλετε, με τα συμπτώματα μιας διαταραχής προσωπικότητος και μιας διαταραχής συμπεριφοράς. Ναι. Κάτω λοιπόν από αυτό, όταν έχουμε μια διαταραχή συμπεριφοράς και μια διαταραχή προσωπικότητος, όλα αυτά μας φαίνονται πολύ παράξενα, αλλά όμως είναι κομμάτια αυτής της προσωπικότητας. Άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι έχουν αυτή τη διαταραχή, θέλουν να βρίσκονται στην επικαιρότητα, είτε με το να δημιουργούν εντυπώσεις θετικές με τον εαυτό τους, είτε να γίνονται θύματα. Όταν λοιπόν η γυναίκα αυτή δεν έχει καμία συνεργασία μεταξύ του συναισθήματος του ανύπαρκτου,
και της λογικής της, αναφυπτήτητα η λογική, καταλαβαίνετε, είναι παράλογη. Ναι. Και για εμάς τους απ' έξω, οι οποίοι πιθανότατα αυτή την ανατομία αυτής της διαταραχής δεν την γνωρίζουν, μας είναι πάρα πολύ περίεργο, παράξενο, και μας κάνει να ρωτάμε πώς είναι δυνατόν η γυναίκα σε μια βαθιά θλίψη, έχοντας χάσει τα τρία της παιδιά, έχει το κουράγιο να το κάνει αυτό. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι όταν έχουμε μια διαταραχή προσωπικότητας, η μετέπειτα εξέταση της κρίσης του οίκου, αυτό θα το αποδείξει. Γιατί και εγώ μιλάω βάσει του ρεπορτάζ το οποίο έχουμε, δεν έχουμε μιλήσει με τη γυναίκα πριν να το διαπιστώσουμε. Mm-hmm. Αλλά βλέποντας όλες τις αντιδράσεις της, φτάνουμε στο σημείο πραγματικά να πούμε ότι η γυναίκα αυτή έχει μια διαταραχή, που σημαίνει τι, ότι δεν υπάρχει συνέστημα και δεν υπάρχει συνεργασία από το ανύπρακτο συνέστημα με τη λογική. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το συνέστημα δεν λειτουργεί, κυρία Βαλέσκου, το μυαλό κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμείς βρισκόμαστε σε έκσταση. Γιατί οι άνθρωποι εκείνοι των οποίων το συνέστημα συνεργάζεται με τη λογική τους δεν έχουν μια τέτοια συμπεριφορά. Νιώθουν τη θλίψη, τον πόνο της απώλειας, πενθούν και αυτό είναι εκείνο το οποίο περιμένουμε όλοι να δούμε. Σωστά. Το οποίο όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ανύπαρκτο. Πόσο η απάντηση έχει την οποία έδωσε, με όλο αυτό το οποίο μας εξηγήσατε, οι απαντήσεις τις οποίες έδινε, που φυσικά σε ένα μεγάλο βαθμό είδαμε ότι δεν έπειθαν τις κυρίες για τις οποίες έτσι μιλήσαμε προηγουμένως, η απάντηση το ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν έχω κάτι πιο σημαντικό να κάνω, δεν έχω το αποκούμπι, δηλαδή κάπου να νιώσω ότι από κάπου πιάνομαι. Πιστεύετε ότι με όλο αυτό, όχι, εγώ θα το πάρω σαν μέσο επικοινωνίας, σαν εργαλείο, τα social media, το Facebook συγκεκριμένα, ας πούμε, παράδειγμα. Είναι όντως πλέον μία συνήθεια, ανάγκη, μία δύναμη, μία ανάγκη, μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση για να απαντήσουμε και να βγάλουμε αυτό το οποίο έχουμε μέσα και μας. Να απαλύνει. Και να απαλύνει. Όχι, όχι, κυρία Μαλέσκου, σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό. Όταν, όταν βρισκόμαστε στη θλίψη και πένθος, κυρία Μαλέσκου, πονάει η ψυχή μας. Ναι. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την απώλεια προσώπου που ξέρουμε ότι σε φυσική διάσταση δεν πρόκειται να το έχουμε ποτέ. Ότι δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, να το μυρίσουμε, να το αγκαλιάσουμε. Αυτή λοιπόν η απώλεια είναι πάρα πολύ δυνατή μέσα μας και αυτή είναι εκείνη που μας προκαλεί τη βαθιά θλίψη. Όταν λοιπόν αυτό το συνέστημα είναι ανύπαρκτο, αντιλαμβάνεστε ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε οτιδήποτε είναι έξω από μας για να πάρουμε στήριξη. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι με το να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους μέσα των διαφόρων μέσων, ότι έτσι παρηγορούνται. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο μας δείχνει είναι ότι δεν βρίσκουν παρηγοριά, δεν θέλουν παρηγοριά, αλλά θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το θλιβερό γεγονός για να πάρουν τα φώτα της δημοσιότητος στο πρόσωπό τους.